και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα αναμέτρηση, σε μια ενδιαφέρουσα, αν έπρεπε να χαρακτηρίσω με μια λέξη, αναμέτρηση. Να αρχιστεί τον Jackals εναντίον των Καρτέλ. Η πρώτη προσπάθεια για τους μαύρους, τον Νολπά να πιάνει δουλειά μέσα στη ρακέτα. Υψηλός τον Καρτέλ μετράει 22,6 πόντους και 12,7 rebound, στοιχεία που έχουν προκύψει, στατιστικά που έχουν προκύψει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν μετά από 9 παιχνίδια. Εύκολο στην πρώτη. Οι Jackals, οι οποίοι προέρχονται από την πρώτη τους ήττα μετά από 8-0 νίκες από τους Bad Boys με 75-64 στην Development League στη Θεσσαλονίκη. Οι μόνες δύο ομάδες που είναι αίτητες είναι η Respect και η Μπασκετόσαυρη με 9-0 στο δεύτερο και τέταρτο όμιλο. Αντίστοιχα, ο Ουράνος δεν θα τα καταφέρει να σκοράρει τους πρώτους πόντους για την ομάδα του. Ο Καραμανόλης είναι στην αρχική πεντάδα μετά από μια περίοδο τραυματισμού στο πόδι. Αποστολίδης παρά λίγο να χάσει. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Καρτέλ. Πάει μέχρι μέσα. Άστοχος τελικά. Χατζιωαννίδης. Τάσκα. Συντιά 3 από την κορυφή. Άστοχο. Υπάρχει rebound. Υπάρχει σφύριγμα. Ακής! Καραμά! Κοινάμε λίγο πάνω! Η coach των Καρτέλ δίνει συχνά οδηγίες. Δελπάς διπλώνει άμυνα πάνω του. Θα κλέψει ο Καραμανόλης. Πάρει τώρα την μπάλα στην κορυφή. Ουράνος, 1-2. Θα μετρούσε αν έμπαινε, θα αρχιστεί σε δύο βολές. 0-2 παραμένει μετά από 1,5 περίπου λεπτό. Πρώτο ομαδικό τον Καρτέλ. Θα στείλει στη γραμμή. Ουράνο. Με μεγάλη καμπύλη, άσκηση πρώτη βολή. Jackals, όπως προείπαμε, βρίσκονται στο 8-1. Οι Καρτέλ στο 6-3. Εύστοχος στη δεύτερη, 2-1. Ατζιωαννίδης. Αυστηρό μαντουμάνι άμυνα του Jackals, πολύ αυστηρό. Λένας θα πάει να βγάλει την μπάσα, θα χάσει όμως. Τώρα Δημητρόπουλος πάει να επιτεθεί κατά μέτωπο, αλλά έχει κάνει βήματα. Σετ επίθεση για τους Καρτέλ. Λένας. Θα κερδίσει βολές. Παόλο έχει προηγηθεί στον Μητρόπουλο. Μάτς με αρκετές διακοπές. Μετά από 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα είναι κιόλας το τρίτο ομαδικό για τους Jackals. Όλα καλά. Λένας πάρει την μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα. Σταυρωτές, πάρει το screen. Πάρει μια πάσα η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή και θα κάνει airball. Τάσκας, σουτιά 3, εύστοχο, πρώτο τρίποντο. Δημητρόπουλο, Λένας. Καλπάς ζητάει την μπάλα, τώρα θα πάρει. Πάλι διπλώνει άμυνα του. Πάλι θα καταφέρει.
τους κερδίσει. 4-4. Από τον Γκαλπά και υπάρχει τεχνική ποινή στον Τσίπα για διαμαρτυρία. Γκαλπάς θα εκτελέσει βολές, βολή μάλλον. Κωνσταντίνος Γκαλπάς, 4-5. Καρτέλ έχουν πάρει ήδη έναν πόντο από αυτή την επίθεση και έχουν και την κατοχή. Λένας, ο βασικός point guard σε αυτά τα πρώτα λεπτά στο σχήμα που έχουν αυτή τη στιγμή στο παρκέ η Καρτέλ. Θα πάρει το screen, θα το εκμεταλλευτεί. Τενόκης, pick and roll. Παραλίγο να μπει ένα πολύ δύσκολο για αυτόν καλάθι. Για αυτόν και για οποιονδήποτε παίκτη, for that matter. Τάσκας. Κάνει μια προσπίση, θα πάει από αριστερά, θα πάει να βγάλει την πάσα στον Τσίπα. Μπάλα θα κλαπεί, ωραία ριβέσα τώρα από στο Λίδη, καλάθι. Πολύ όμορφη η φάση. Καταχειροκροτούμενος τόσο από τον πάγκο όσο και από την κερκίδα. Στο χρυσό του Μαντουλίδη College. 4-7. Καραμανόλης. Έχουνε off-ball παιχνίδι, ωραία πάσα στον Καραμανόλη. Ο Τάσκας θα κλέψει μια πάσα που προοριζόταν για τον Γκαλπά. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Coast to coast από τον guard των Jackals. Jackals δεν είναι μια ομάδα που αφήνει συχνά τέτοια λάθη ασυγχώρητα. Λένας. Γκαλπάς. Ξανά χαμηλά, πάλι έχει διπλώσει άμυνα. Παράμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Στου διατρής Λένας, έστωχος. Ο Καραμανόλης δεν είχε κολλήσει πάνω του και του έδωσε την ευκαιρία να απελευθερωθεί τόσο όσο. Έχουμε συμπληρώσει 5 αγωνιστικά λεπτά. Οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει κάποια αλλαγή μέχρι στιγμής. Τάσκας θα πάρει το screen, θα πάει αντίθετα. Για τρεις από τη γωνία, άστοχος. Ο Δημητρόπουλος. Και τώρα μια γρήγορη πάσα, συγκρατεί ο Αποστολίδης. Αλλά δεν θα καταφέρει να επαναφέρει σωστά. Ένα ακόμα λάθος τον Καρμανόλη, ένα ακόμα κλέψιμο. Ενώ προαναγγέλλονται οι πρώτες αλλαγές, διπλή αλλαγή για τους Jackals. Μονή για τους Καρτέλ. Φανταστική προσπάθεια, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι υπό άμυνα, υπό ασφυκτική πίεση αντιπάλου από τον Λένα. Double score στο μισθό του Μαντουλίδη College. Τάσκος θα κάνει ένα ακόμα λάθος, από αυτό το ρυθμό θα χάσει την μπάλα. Ωραίο, πάει να βγει το 1-2, δεν θα συγκρατήσει τελικά ο Τζιουαννίδης. Τώρα οι πρώτες αλλαγές, τελικά διπλή αλλαγή και για τους Καρτέλ. Ο Μανώλης περνάει εκτός. Γιάτσικος και Βουλγουράνος. Αρκετά ψηλό το σχήμα των Τζάκαλ. Jump shoot του Γουράνος θα ευστοχίσει. 8-12. Σε ζώνη άμυνα των Τζάκαλ τώρα. Παραλίγο να πάρει την μπάλα στην κορυφή, αλλά δεν θα τα καταφέρει ο Σούλης.
οποίος μας έκανε και κάποιες δηλώσεις πριν τον αγώνα. Όταν τον ρώτησα άμα μπορούσε να, άμα έπρεπε να χαρακτηρίσει το αγωνιστικό παιχνίδι με μία λέξη, ποια θα ήταν αυτή, απάντησε τελικώς. Για να δούμε αν αυτό θα μετατραπεί σε ένα ντέρμπι αυτό το παιχνίδι. 10-12 έχουμε το πρώτο time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στον αγώνα, μετά το 6-12 έχουν καταφέρει να ρίξουν τη διαφορά στους 2 πόντους. Οι Jackals. Ένας. Έχουμε επιστρέψει από το time out. Προφανώς. Δαλπάς σου για 3. Εύστοχος! Δαλπάς έχει βρει πολύ καλό ρυθμό στο πρώτο δεκάλεπτο. Έχουν κάποιες συστάσεις του ενός εκ των ρεφ. Αν κατάλαβα καλά, κάποιες συζητήσεις με την coach του καρτέλ. Anyway, 10-15, έχουμε 3 ακόμα λεπτά για την λήξη της πρώτης περίοδου. Πάρει ένα screen, δεν θα πάρει το shoot. Και υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο. Ιωαννίδης, υπάρχει block, αλλά με foul. Δεύτερο foul. Δεύτερο foul. Το δεύτερο φάουλ του Πλουγουράνο και πέμπτο ομαδικό. Έχουν 2.43 να εκμεταλλευτούν τα συμπληρωμένα ομαδικά των αντιπάλων του στη καρτέλ. Άστοχο στην πρώτη Λουκατζιωαννίδης. Εύστοχος στη δεύτερη. 10-16, διαφορά ξανά στους 6 πόντους μετά το 6-12. Τάσκαφ, ωραία revenge. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα του δώσει ένα σύντρο που ο Γουράνος θα το εκμεταλλευτεί. Λιάτσικος, ωραία πάσα στην κίνηση. Παραλίγο να χάσει την μπάλα στα 3 δευτερόλεπτα. Τώρα θα ξαναπάρει την μπάλα. Μπάλα τη συγκράτησε όμως τον Μητρόπουλο. Η μπάλα είναι εκ νέου για τους Jackals. Ο Μητρόπουλος επαναφέρει, Τάσκας. Πάρει ένα ακόμα screen. Πίστο αυτή τη φορά. Υπάρχει η αλλαγή. Βούλγαρης περνάει εντός, Βούλγαρης θα πάρει κάποιες ανάσες. Και Γεωργιάδης, θέση του Λένα για τους καρτέλ. Πάει να βγάλει μια πάρα πολύ ωραία πάσα ο Λιάτσικος. Συγκίνηση για τον Τάσκα, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Δεν θα τα καταφέρει, αλλά η μπάλα είναι εκ νέου για τους Τζάκαλς. Ο Μητρόπουλος επαναφέρει για μια ακόμα φορά. Τάσκας στους διατρείς με μεγάλη καμπύλη, έχοντας τον Χατζιωαννίδη απέναντί του, άστοχος. Θα πάρει την μπάλα τον Γεωργιάδη, στο 2-3, άστοχος αυτή τη φορά. Ο ίδιος μάχης για τον rebound θα το πάρει ο Γεωργιάδης. 9-14 επίθεση για τους καρτέλ. Ένα μικρό χορευτικό από τον Χατζιωαννίδη, δεν θα το καταφέρει. Πήγε να βγάλει κάτι πάρα πολύ εξειζητημένο. Καλογιαννίδης. Και υπάρχει στήριγμα. Ο Ρίζογλου έκανε το φάουλ. Είναι κρίμα γιατί είχαν φάουλ να δώσουν οι Τζάκα, οι καρτέλ, διορθώνω. Έχω από την πρώτη, ο Μητρόπουλος, 11-16. Η διαφορά δεν έχει πάει πάνω από τους 6 πόντους μέχρι στιγμής. Έχει πάει
πάει στους 6, στο 10-16 που είδαμε προηγουμένως και στο 6-12. Σταματάει την τρίπλα, Χατζιωαννίδης θα ξαναπάρει Γεωργιάδης. Θα πάρει ένα σκέντρο στον Ζάλπα, πολύ καλό passing game. Χατζιωαννίδης, σταματάει την τρίπλα ο Γεωργιάδης. Στα 5 δευτερόλεπτα ξεφορτώθηκε τον Βούλγαρη, ο Ζάλπας θα στοχίσει. Υπάρχει πολύ μεγάλη μάχη και το επιθετικό rebound που βγάζει τον Γεωργιάδη. Υπάρχει deflection και κλέψιμο από τον Δημητρόπουλο, ο οποίος θα πάει μέχρι το lay-up. Δεύτερη παρόμοια φάση που τιμωρούνται εντός ολίγων δευτερολέπτων οι καρτέλ. Έχουν δεχτεί έτσι 4 από τους 14 πόντους. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Γεωργιάδης, πολύ αποφασιστικό πάτημα. Θα στοχίσει. Και υπάρχει η κατοχή για τους Jackals. Καθώς οι καρτέλ έκαναν το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν. Από το επόμενο εκτελούν πολλές και οι Jackals και τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Για τρεις, άστοχο στον Δημητρόπουλος, υπάρχει αμυντικό ριμπάντο από τον Καλπά, ο οποίος τρέχει, βλέπει την κίνηση στον Τσούλη, θα ξαναπάρει την μπάλα στη γωνία. Υπάρχουν αλλαγές στην άμυνα πάνω του. Θα ξαναπάρει τώρα την μπάλα έχοντας αλλάξει με δύο συμπαίκτες του. Χατζιωαννίδης, στον Άδελ Πας, από τη μία πλευρά του γηπέδου βρίσκεται στην άλλη, θα στοχίσει τώρα. Αλλά υπάρχει κλέψιμο, Χατζιωαννίδης. Γεωργιάδης για 3. Άστοχος, τελικό σκορ μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. 14-16 σε ένα derby, όπως όλα δείχνουν. Οι δύο ομάδες εκμεταλλεύονται τα δικά τους δυνατά χαρτιά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Μαντουλίδη Κόλεντζ μετά από 10 λεπτά. Το σκορ είναι στο 14-16 για Jackals και καρτέλ αντίστοιχα. Οι δύο ομάδες έχουν πολύ χαμηλό δείκτη assist λαθών. 2-5 assist λάθη για Jackals, 4-5 assist και λάθη για καρτέλ. Οι Jackals έχουν κάνει 4 κλεψίματα έναντι 2. Μάλιστα τα δύο δικά τους θα έχουν εκμεταλλευτεί με lay-up σχεδόν ακαριέα. Έτσι έχουν βάλει 4 από τους 14 πόντους. Κλειστή στη γωνία, πάει μέχρι μέσα ταχύτατα, περνώντας πολύ κόσμο. Ο Αποστολίδης. 1 στα 6 τρίποντα για 2 στα 5. 2 στα 5 από τον Κωνσταντίνο Δαλπά είναι τα δύο έστωχα. Κάνει μια μικρή βόλτα στη baseline, θα δώσει την μπάλα στον Τάσκα. Αυτός με χορευτικό θα στοχίσει. Αποστολίδης. Λένας που έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Για 3, άστοχος. Βαλιάσης και τώρα Τάσκας. Τρέχει, όπα, όπα. Έδειξε να πέφτει αρκετά άσχημα, έχει σηκωθεί, όλα καλά, χαιρόμαστε γι' αυτό. Πολύ σκληρό φάουλ. Χρειώθηκε στον Λένα. Αθλητικό φάουλ. Και μεγάλη καμπύλη έστωχος. 15-16 διαφορά σε απόσταση αναπνοής. Άστοχος στη δεύτερη. Στη βάση της εμφάνισης μπάλα, η κατοχή
Jackals. Με 20 δευτερόλεπτα. Βουλγαρίς. Θα πάει μετά από ένα μικρό deflection μέσα. Βουλγαρίς θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα στοχίσει όμως. Πήγε να βγάλει μια ωραία συνεργασία. Τον Λιάτσικο. Οι δύο ψηλοί πήγαν να συνεργαστούν. Συγκιατρής με μεγάλη καμπύλη. Αμυγός μαρκαρισμένο από τον Αποστολίδη. Άστοχο, θα συγκρατήσει τώρα ο Αποστολίδης τελικά και θα κλέψει. Λένας Καλπάς. Αποστολίδης πρωταγωνιστής στις τρεις τελευταίες φάσεις. Μαζί με αυτήν, το είπα γιατί είχε βρεθεί κάπως ελεύθερος. Και μόνο το γεγονός ότι βρέθηκε ελεύθερος είναι ένα μικρό κατόρθωμα. Για να τον καταστήσει πρωταγωνιστή σε τρίτη σερή φάση. Μετά από αμφίβολης ποιότητας transition άμυνα των αντιπάλων τους. Για τρεις εύστοχος Αποστολίδης, τώρα θα το πάρει, τώρα θα το βάλει. 15-19. Τάσκας. Θα πάρει ένα screen από τον Λιάτσικο, θα του δώσει την επιλογή ο ψηλός, θα πάει αντίθετα το screen. Υπάρχει ελεύθερος στην κορυφή ο Δημητρόπουλος, αλλά θα στοχίσει. Προαναγγέλλεται αλλαγή για τους Τζάκαλς. Μπουργουράνος αναμένεται να περάσει εντός ολίγου στον αγωνιστικό χώρο. Αποστολίδης το ένιωθε, έχει πάρει όχι φωτιά, αλλά σπίθα. Αλλά στόχισε στο running floater που πήρε προηγουμένως. Αγιάσης Αποστολίδης, ο Γιατρής βρίσκεται ελεύθερος σε προηγούμενη φάση, είχε βρεθεί ελεύθερος από εκεί, αλλά δεν του πήρε. Τάσκας τρέχει, ο Αποστολίδης δεν θα καταφέρει να του πάρει την μπάλα. Το Τάσκας αφήσει για δεύτερη φορά την μπάλα στο καλάθι. Δεύτερη δική του φορά. Το είχε κάνει μια φορά στο πρώτο δεκάλεπτο με φάση σχεδόν ίδια με αυτή που μόλις είδαμε. Λένας διπλώνει άμυνα πάνω του, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Βρέθηκε, αυτός ήταν ο Βαλιάσης στην προκειμένη περίπτωση. Η μπάλα δεν θα πάει στον Τενόκη, θα πάει αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει αυτός. 19 όλα. Τάσκας. Ξεφορτώθηκε το προσωπικό του αντίπαλο το Λένα. Θα στοχίσει σε ένα jump shoot. Θα προσπαθήσει να κλέψει από τον Καλπά. Δεν θα καταφέρει. Καλπάς θα ξαναπάρει την μπάλα. Δύο παίκτες πάνω του. Πήγε να συνεργαστεί με τον Αποστολίδη, αλλά έκανε λάθος. Δεν συνεννοήθηκαν σωστά οι δύο τους. Για να βγάλει στη γωνία όπου ήταν ακροβολισμένος ο Αποστολίδης, αλλά αυτός είχε ξεκινήσει να κόβει μέσα στη ρακέτα. Του Καρτέλ. Τάσκας. Τον Χατζιωαννίδη τώρα μπροστά του. Λιάτσικος θα γυρίσει. Πολυκοσμία στη ρακέτα τον Καρτέλ. Υπάρχει φάουλ σε προσπάθεια για κλέψιμο όπως φάνηκε. Γι' αυτό δεν είναι αντιαθλητικό. Δύο φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Δημητρόπουλου. Χατζιωαννίδης επαναφέρει. Λένας. Ήταν το δεύτερο ομαδικό για αυτή την περίοδο για τους Jackals. Καλπάς βρήκε τείχο και δεν θα προχωρήσει περαιτέρω μέσα στη ρακέτα στον πρώτο χρόνο. Αποστολίδης γυρίζει με ψηλότερο αντίπαλο με τον Λιάτσικο. Δεν θα τα καταφέρει να σκοράρει. Μάχεται για το rebound, αλλά τελικά ο συνηθισμός ο Δημητρόπουλος. Πατάει πολύ γερά και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Μπουράνος που έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Λένας Αποστολίδης στου Γιατρής, άστοχος. Φαίνεται να έχει διάθεση να πάρει πολλές προσπάθειες. Τάσκας οργανώνει μία ακόμα επίθεση σε σετ παιχνίδι Jackals.
για τρεις, άστοχος ο Τσίπας. Είχαν κλείσει τη ρακέτα τους πολύ καλά οι Καρτέλ. Λένα θα χάσει την μπάλα, σε ένα ακόμα κλέψιμο ο Τάσκας, αλλά θα χάσει πρωτού περάσει το κέντρο. Αμυντική ανισορροπία τώρα για τους Τζάκαλ, σου για τρεις, άστοχος ο Δαλπάς. Υπάρχει διπλή αλλαγή. Αποστολίδης περνάει εκτός. Ρίζογλου Καλογιαννίδης εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο για τους Καρτέλ. Καραμανόλης για τους Τζάκαλ, αλλάζοντας στον Δημητρόπουλο. Παραλίγο να κλέψει τώρα. Γυρίζει με τα μπλοβ, ο Ουράνος θα εκτοχίσει. 23-19. Ένα μικρό σερί 4-0 τώρα για τους Τζάκαλς. Τσούλης, Κατζιωαννίδης, Δαλπάς με δύο παίκτες πάνω του. Ψάχνει τον ελεύθερο παίκτη, θα τον βρει παραλίγο. Ο Τάσκας θα κάνει ένα ακόμα κλέψιμο. Τσούλης στα 5 δευτερόλεπτα, Κατζιωαννίδης. Του για 3, άστοχος. Τρία και 50 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στα χαμηλό σκορ. Δύο ψηλοί πάνω για να πάρει διπλό screen, λέει ο Τάσος τώρα. Υπάρχει φάουλ που χρεώθηκε. Έχει τον Καρτέλ. Υπάρχει κλέψιμο από την Ελένα. Είχε μπερδευτεί εκεί πέρα λίγο ο Μπουγουράνος. Χατζιωαννίδης πηγάει πάρα πολύ ψηλά για να τον κόψει ο Μπουγουράνος, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Έτσι διακόπτεται αυτό το μικρό σερί που είχαν χτίσει οι Τζάκαλς. Τάσκας πάρει ένα σκριν από τον Λιάτσικο. Ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα και καλάθι. Τελικό αποδέκτη τον Τσίπα. 25-23. Λένας Σούλης, Χατζιωαννίδης, Δαλπάς πάλι με δύο παίκτες πάνω. Υπάρχει ο Λιάτσικος που πέφτει κάτω. Θα αστοχίσει. Μπάλα στη βάση της Στεφάνης. Καραμανόλης. Λένας παραλίγο να κλέψει την μπάλα. Σταματάει την τρίπλα, υπάρχει φάουλ στην κορυφή. 25-21 το σκορ. Γεωργιάδης περνάει στη θέση του Λένα. 2-3 τα ομαδικά τώρα. Τάσκας θα πάρει την μπάλα. Στου διατρείς με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, εύστοχο. Μαρκαρισμένο σουτ. Τώρα η διαφορά για πρώτη φορά στο παιχνίδι μετά από 17,5 περίπου λεπτά στους 7 πόντους για οποιαδήποτε ομάδα. Δαλπάς Γεωργιάδης, ξανά Δαλπάς, θα γυρίσει. Διπλώνει άμυνα πάνω του Αντζιωαννίδης. Ξανά Δαλπάς, έχει βγει από τη ρακέτα σου για 3, εύστοχος. 28-24. Οι Τζάκαλς είχαν το momentum και έχουν το momentum, αλλά δεν κατάφεραν να χτίσουν μια διαφορά πάνω από τη τιμή των 7 πόντων. Τάσκας, ωραίες τρίπλες. Καραμανόλης για 3, άστοχος. Airball, σηκώνει και το χέρι του ο Τσίπας. Για να δούμε, η διαφορά στους 4. Έχουμε 100 ακόμα δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και από βαθμολογικής άποψης και από άποψης παιχνιδιού αυτού καθ' αυτού. Σούλης στους διατρείς, κάντο του φώναξε κάποιος συμπαίκτης του. Γεωργιάδης θα προσπαθήσει να πάρει το επιθετικό rebound, δεν θα καταφέρει, μπάλα είναι εκτός. Για τους Καρτέλ, Δαλπάς θα επαναφέρει.
κόβει ο Χατζιωαννίδης, δεν θα πάρει την μπάλα, θα την πάρει ο Γεωργιάδης, ο οποίος θέσεται φάουλ από τον Σίπα. Είναι για δύο βολές. Προαναγγέλλεται αλλαγή και συμβαίνει αλλαγή του Τζάκαλς. Μαλάκα δεν τον έκανα. Περνάει στον πάγκο. Σιώτας περνάει στη θέση του. Έστοχος στην πρώτη βολή ο Γεωργιάδης. 28-25. Άστοχος στη δεύτερη, Δαλπάς το επιθετικό rebound. Στα 2 δευτερόλεπτα πρέπει να σουτάρει. Μπλοκ. Εντυπωσιακό μπλοκ. Φάουλ που έχει πληρωθεί στον Τάσκα. 1 και 3 για το τέλος. Πάρει την μπάλα. Πάρει ένα screen από τον Καρμανόλη. Screen ένα ακόμα. Ο Τάσκας παίρνει πολλά screen. Πολλές. Ο φάουλ είναι για πολλές. Και Αποστολίδης περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Αλλαγή στην βολή. Ο Ρίζοπλου και Καλογιαννίδης περνάνε στη θέση τους. Έστοχος του Τάσκα στην πρώτη βολή. Αν μπει η βολή θα πραγματοποιηθούν αλλαγές και για τους Τζάκαλς. Άστοχος Μητρόπουλος θα χρειαστεί να περιμένει λίγο παραπάνω πρώτον μπει στον αγωνιστικό χώρο. Δαλπάς κατεβάζει σαν γκάρτ Χατζιωαννίδης. Αποστολίδης έχει δώσει σκρίν ο Δαλπάς και κατ' επέκταση ο Αποστολίδης είχε ελεύθερο δεξιό διάδρομο. Ωραία πάσα στον Τάσκα από τον Καρμανόλη, ο οποίος θα χάσει, αλλά ο Καρμανόλης ξαναπαίρνει την μπάλα. Τάσκα στη γωνία με τον Δαλπά απέναντι του. Άκυρη αλλαγή. Άκυρη αλλαγή που είχε προαναγγελθεί με τον Δημητρόπουλο. Τάσκα στην αδύνατη πλευρά, πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει ο Μπουργουράνος που έχει... Υπάρχει... σφύριγμα, ο Δημητρόπουλος θα περάσει τελικά στον αγωνιστικό. Πόσο φάουλ έχει το 10. Και υπάρχει και time out. Τρέχουμε σε λίγο για τη συνέχεια, για τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα, για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει το σκορ στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα, η κατοχή είναι για τους Καρτέλ. Δαλπάς πάρει την μπάλα, θα δώσει στο Γεωργιάδη, θα χάσει. Καραμανόλης, έχουμε 3 δευτερόλεπτα, η Τζάκαλς κάνει προσκύσιο, θα δώσει πάσα, θα τη δώσει τελικά. Άστοχος ο Δημητρόπουλος που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Τελικό σκορ πρώτου ημιχρόνου 29-25. Επ' των Τζάκαλς, οι οποίοι έχουν καταφέρει να χτίσουν μια διαφορά πολλές φορές, αλλά αυτή δεν έχει καταφέρει να πάει μέχρι στιγμής πάνω από τους 7 πόντους. Αντιστέκονται οι Καρτέλ, βρίσκουν λύσεις στην επίθεση, κυρίως με τη δραστηριότητά τους μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο. Το σκορ είναι στο 29-25. Προηγούνται με 4 πόντους οι Τζάκαλς. Ένα χαμηλό σκορ.
Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για δύο επιθετικογενείς ομάδες. Ένας μπασκετικός φιλόσοφος θα μπορούσε να πει ότι οι δυνάμεις των δύο ομάδων έχουν αλληλοαποροφηθεί. Και ένας λεξιπλάστης επίσης. Τάσκας θα αστοχήσει στο πρώτο τρίποντο, στην πρώτη προσπάθεια των Jackals, για το δεύτερο ημίχρονο. Με πατημένο τον Γκάζι φαίνεται να μπαίνουν οι Jackals. Γυρίζει μπάλα, Βαλιάσης θα συγκρατήσει. Χατζιωαννίδης με τον Τάσκα απέναντί του, δεν θα πάρει κάποιο screen. Στα 4 δευτερόλεπτα, Δαλπάς κάνει μια προσπίση, πρέπει να το πάρει, το πήρε. Αστόχησε, υπάρχει rebound. Τον Λιάτσικο. Τάσκας. Θα βγει από τα screen και θα πάρει την μπάλα ο Δημητρόπουλος. Βρέθηκε ελεύθερος, θα δώσει τον Βούλγαρη. Αστόχησε τον Δαλπά απέναντί του. Και κολλημένο πάνω του. Θα κερδίσει δύο βολές. Οι δύο ομάδες είναι αρκετά εύστοχες στις ελεύθερες βολές. 6 στις 9 για τους Jackals, έναντι 5 στις 7 για τους Cartel. Άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως, αλλά δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο χρόνο ο Λιάτσικος. Έκανε και μια χειρονομία, είναι σαν να λέει άντε επιτέλους, ας πούμε. Χατζιωαννίδη. Στις 7 πόντους η διαφορά αγγίζει ξανά τη μέγιστη τιμή της. Τενόχης, πολύ καλό passing game, γρήγορο. Παλιάσης. Δεν θα βγάλει μια καλή πάσα στον Αποστολίδη και έτσι θα τιμωρηθούν για μια φορά ακόμα οι Cartel με τον Μπουλγουράνο. Αυτή τη φορά έχει γίνει 4 φορές αυτό. Μετά από κλέψιμο να τρέχουν και να τελειώνουν τη φάση, οι Jackals έχουν κερδίσει 8 πόντους. Η διαφορά για πρώτη φορά στους 9 πόντους με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Το Στολίδης στους 3 με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη έχοντας απέναντί του τον Μπουργουράνο. Είναι ένα κακό χρονικά σημείο για οποιονδήποτε αντίπαλο, οποιασδήποτε ομάδας να ξεφύγει η αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Σφύριγμα πριν το σουτ του Δημητρόπουλου. Καθυστέρηση. Κάποιες διασαφηνίσεις των διαιτητών. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Δημητρόπουλος επαναφέρει. Τάσκας. Δεν υπάρχει μπρος πίσω. 6 δευτερόλεπτα παίρνει screen ο Τάσκας. Ένα ακόμα από τα πολλά που έχει πάρει. Μπουργουράνος γυρίζει. Στο τέλος της επίθεσης των Jackals θα καταφέρει να πετύχει 2 ακόμα πόντους. 36-28. Λένας. Τσούλης. Μπάλ που πάει στον Δαλπά. Ωραία πάσα και τελείωμα κάτω από το καλάθι του Τενόκη. Βάσκας, ο βασικός point guard για μία ακόμα βραδιά, τον Τζάκαλ. Θα βγει μέσα από τη ραγιά τον Μπουργουράνο, θα πάρει την μπάλα. Λιάτσικος θα ξαναπάρει την μπάλα μετά από τη flexion και υπάρχει κλέψιμο από τον Δαλπά. Τρέχει ο Μπουργουράνος, δεν θα προσπαθήσει να χαιτήσει. Ο Δαλπάς πληρώνει μερικώς με ένα καλάθι με το ίδιο νόμισμα. Τους Jackals το έχουν κάνει στην ομάδα του 4 φορές. Αυτή είναι η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, για τους Cartel που παίρνουν την μπάλα από κλέψιμο και τόσο γρήγορα αφήνουν την μπάλα στο καλάθι για δύο εύκολους πόντους στον ευθυντιασμό. Αποστολίδης πάει μέχρι μέσα, μετρούσε, ανέμπαινε. Κερδίζει δύο βολές. Υπάρχει ξέσπασμα των Cartel, οι οποίοι είδαν στην έναρξη του δευτερού ημιχρόνου να πάει διαφορά στο μείον 9 για αυτούς, στο συν 9 για τους Jackals.
και μέσα σε λίγες φάσεις μόλις έχουν ρίξει την διαφορά εκ νέου στους 4. Άστοχος στην πρώτη ο Αποστολίδης. Άστοχος και στη δεύτερη. Υπάρχει επιθετικό rebound από το Σούλη. Θα βγάλει μια κακή πάσα. Τάσκας του Ουράνος. Βρέθηκε ελεύθερος ο Δημητρόπουλος. Μπορούσε να το πάρει ο Βούλγαρης. Πάει μέχρι μέσα. 38-32. 2 στα 3, 2 στα 13 διορθώνω τρίποντα για τους Τζάκαλς, 5 στα 5 για τους Καρτέλ. Οι Καρτέλ είναι πολύ μετρημένοι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έχουν συντριπτική πλειοψηφία των τρυπώντων που έχουν πάρει. Είναι τεχνικά σωστή. Σωστά. Jump shoot από τον Δημητρόπουλο, άστοχο. Ενδεχομένως να λιώθηκε λίγο η προσπάθειά του. Δαλπάς ωραία, τρίπλα στο κέντρο. Πάει μέχρι μέσα, κόντρα σε τρεις αντιπάλους ο Αποστολίδης. Ακροβολισμένος σε δια τρεις, εύστοχος. 38-35. Δεν έχουν πάρει πολλά βεβαιασμένα, πολλά τραβηγμένα από τα μαλλιά εντός εισαγωγικών σε δια τρεις οι Καρτέλ. Λιάτσικος στα 9 δευτερόλεπτα με τρεις αντιπάλους να τον περικυκλώνουν. Ο ψηλός των Τζάκαλς θα καταφέρει να σκοράρει 2 ακόμα πόντους, ενώ έχει προαναγγελθεί αλλαγή για τους Καρτέλ. Αποστολίδης. Ένας. Καλό passing game, η μπάλα πάει χαμηλά. Στη γωνία τώρα σου για 3, άστοχος. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Χωρίζογλου, διαστόχησε, τώρα θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή και για τους Τζάκαλ. Ο Βούλγαρης περνάει εκτός, Φιώτας περνάει εντός, Τενόκης για τους Καρτέλ περνάει εκτός. Καλογιαννίδης στη θέση του. Πάμε. Πάμε. Όλα καλά. Είχε κάποιο πρόβλημα με τον πίνακα του σκορ, όλα καλά. Ο Ουράνος θα μπερδευτεί παραλίγο να χάσει. Δάσκας θα συγκρατήσει στα 11 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ πιεστική άμυνα, δεν θα καταφέρει να κλέψει ο Λένας. Για 2 πόντους, άστοχο από τον Ουράνο. Και τώρα θέλει να τρέξει με τον Αποστολίδη Καρτέλ. Ο Ουράνος φρουρεί τον Αποστολίδη. Δαλπάς στο διατρίς έχοντας τον Δημητρόπουλο απέναντί του, θα στοχίσει. Τάσκας. Τάσκας. Παίζουν πολύ καλή άμυνα πάνω στον Τάσκα, πολύ πιεστική πάνω στην μπάλα και κατ' επέκταση πάνω στον Τάσκα, καθώς αυτός έχει πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια του. Άστοχος ένα στο διατρίς που πήρε. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντο από τον Λιάτσικο και ωραίο χορευτικό στον αέρα από τον Δημητρόπουλο, ο οποίος δεν θα καταφέρει να στείλει τη διαφορά εκ νέου στους 7 πόντους. 40-35 παραμένει. Θα χάσει την μπάλα και θα κάνει φάουλ ο Λένας. Απλό φάουλ. Όχι αντιαθλητικό. Είναι συχνό. Όχι στο συγκεκριμένο παιχνίδι γενικά. Παίκτες να κάνουν αντιαθλητικά φάουλ σε παρόμοιες περιπτώσεις. Με νέο κανονισμό που έχει υπάρξει στο ευρωπαϊκό τουλάχιστον μπάσκετ τα τελευταία κάποια χρόνια. 5-6 χρόνια. Πρέπει ο παίκτης να έχει πρόθεση να ακουμπήσει την μπάλα ή τουλάχιστον αυτό να φαίνεται. Δημητρόπουλος. Ουράνος. Θα πάρει το φάουλ. Υπάρχει αλλαγή για τους Καρτέλ, Σούλης περνάει εκτός, Γεωργιάδης εντός. Δύο ομάδες έχουν κάνει πολλές αλλαγές. Αξιοποιούν το ρόστερ τους, ανακατεύουν πολύ την τράπουλα. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη καμπύλη του Σιώτα, δεν θα τα καταφέρει. 40-35, στη weak side pass από τον Δαλπά. Αποστολίδης πάει μέχρι μέσα, θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα αρκεστεί σε δύο βολές ο γκάρτ των Καρτέλ.
ο οποίος σκοράρει 28,4 πόντους και 29,5 στο σύστημα του efficiency, μέσω όρο, καθώς και 12,7 rebound. Άστοχος στην βολή, υπάρχει μάχη για το rebound. Σιώτας θα δώσει την μπάλα στον Μητρόπουλο. Σας πάει μέχρι μέσα. Χειροκροτήματα. 42-36. Αποστολίδης στο για 3. Μπάλα μπήκε και μπήκε. Υπάρχει rebound. Και κατοχή για καρτέλ. Βολές για Jackals, διορθώνω. Εύστοχο στην πρώτη ο Σιώτας. Δεν καταφέρει να την πάρει, Αποστολίδης πάει μέχρι μέσα. Άτσαλη προσπάθεια που ήθελε να αποφύγει στον κεφαλό του. Κάνει και εξαιρετικό rebound όμως του καλάθι. 43-38. Διατηρούν το ρυθμό οι Jackals, διατηρούν και το προβάδισμα, αλλά δεν καταφέρουν να στείλουν τη διαφορά σε υψηλότερη τιμή από αυτό των 9 πόντων. Υπάρχουν κάποιες αξιμαχίες. Υπάρχουν ενδεχομένως να δοθούν τεχνικές ποινές. Παρενέβησαν οι ψυχραιμότεροι. Ανταλλάσσουν κάποιες κουβέντες μεταξύ τους. Μητρόπουλος και Χατζιωαννίδης. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Στρέφουμε μετά από time out που είχαν λάβει Jackal. Ενδεχομένως να βοήθησε να ηρεμήσουν και λίγο τα πνεύματα. Αποστολίδης θα στοχίσει σε ένα running floater. Έχει πάει κόντρα στην καρδιά της άμυνας της ρακέτας των Jackal. Μπάλα κίτρινη τα καναρίνια, γιατί όχι, κίτρινη είναι και τα καναρίνια. Ωραία είναι τα καναρίνια, μ' αρέσει. Αποστολίδης πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει στο Χατζιωαννίδη σου για 3, άστοχος. Υπάρχει διεκδίκηση για το rebound μεταξύ Γεωργιάδη και Δημητρόπουλου. Δεν θα πάρει κάποιος από τους δύο την μπάλα. Αυτή είναι εκτός για τους Jackals. Δημητρόπουλος. Βγαίνει ο Καραμανόλης να πάρει την μπάλα. Είναι ιδιαίτερα δραστήριο στο ball παιχνίδι του. Δεν θα την πάρει σε πρώτο χρόνο, θα την πάρει σε δεύτερο.
στα 7 δευτερόλεπτα τώρα που ο Ουράνος, ξανά Καραμανόλης, κάνει μια βόλτα στην baseline, πάει να βγάλει μια πάσα στον Τσιώτα, δεν θα τα καταφέρει. Ο δεύτερος που την κρατήσει, Ταλπάς. Το γεγονός ότι το σκορ λέει Jackals, οι οποίοι προηγούνται με δύο πόντους. Καραμανόλης, ωραία νουλου πάσα, είχε να βγάλει, δεν θα τα καταφέρει με τελικό αποδέκτη των... Λιάτσικο. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, το σκορ είναι 43-41, 3-5 τα ομαδικά για Jackals και Καρτέλ αντίστοιχα. Γεωργιάδη, τον Καραμανόλη, θα του πάει χαμηλά. Ο Τζιωαννίδης στο χορευτικό. Ο Νόκης θα κερδίσει το φάουλ. Τσίπας και ο Χατζιωαννίδης έχουν από μια τεχνική ποινή. Μια και μια τεχνική. Σημαίνει ότι άλλοι εξουδετερώθηκαν. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Τενόκης. 43-41 παραμένει. Εύστοχος μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια της μπάλας. Και η ζωή μια περιπέτεια έτσι. 43-42. Και η τιμή της διαφοράς είναι μια περιπέτεια η οποία έχει αλλάξει πολλές φορές. Ίσως είναι 9, ίσως είναι 7, ίσως είναι 6 πολλές φορές, 2. Καραμανόλης θα ξαναπάρει την μπάλα στο διάτρις. Ο Γεωργιάδης δεν ήταν μπροστά του για να τον περιορίσει, αλλά στόχισε ο Καραμανόλης. 13 δευτερόλεπτα όλα για την επίθεση των Καρτέλ. Γεωργιάδης στο διάτρις, άστοχος. Έχουν 5 δευτερόλεπτα οι Τζάκα. Τον Ταλπά, σούτ για 3, άστοχος έρμπολ, τελικό σκορ τρίτης περίοδου, 43-42 και το ντέρμπι καλά κρατεί. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, βλέπουμε ένα λιγότερο δομημένο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές, ένα πιο άναρχο μπάσκετ στην τρίτη περίοδο. Στην αρχή της τρίτης περίοδου οι Jackals κατάφεραν να στείλουν τη διαφορά στους 9 πόντους. Το τέλος της την βλέπουμε να είναι στο συνένα για αυτούς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή, ωραίο καλάθι, επιστροφή στην αναμέτρηση που παρακολουθούμε εδώ και 30 αγωνιστικά λεπτά. Η διαφορά είναι στο συνένα για τους Jackals, είναι ισχνό το προβάδισμά τους. Γεωργιάδης με ταμπλό, μετά από πάσα από τον Χατζιωαννίδη θα στοχίσει. Υπάρχει το πρώτο φάουλ. Έβαλε ένα σύντο Δημητρόπουλος από πολύ μακριά που προφανώς δεν μετράει. Καραμανόλης. Ξανά Δημητρόπουλος. Για 3 τάσκα σε στόχο. Μεγάλη καμπύλη. 46-42. Ξεκινάει καλά για τους Jackals και το 4ο δεκάλεπτο. Και το 3ο έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Αντζιωαννίδης. Αποστολίδης. Σαλάχ Αντζιωαννίδης. Αποστολίδης τώρα θα κάνει μια βόλτα. Έχει απέναντί του τον Καραμανόλη, ο οποίος έπαιξε πολύ καλή άμυνα, αλλά η καλή επίθεση κέρδισε την καλή άμυνα εδώ πέρα. Δημητρόπουλος πάει να απαντήσει. Επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ. 48-44, 2 τα ομαδικά φάουλ για τους Καρτέλ και
ενδεχομένως αυτό να είναι πιο σημαντικό στο long term από το συν 4 στο οποίο βρίσκονται τώρα οι αντιπαλοί τους. Δύο φάουλ στην αρχή της τέταρτης περίοδου. Σε ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα είναι πάρα πολλά. Αν μη τι άλλο δείχνει ζήλο και θέληση να παλέψουν. Σαλπάς πήρε από τον Γεωργιάδη, πάει να πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Δημητρόπουλος. Το Βελάκι δείχνει τζάκαλ. Κατοχή είναι για αυτούς. Λένας περνάει στη θέση του Χατζιωαννίδη για να πάρει κάποιες ανάσες ο δεύτερος. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή για τζάκαλ. Συνεχίζουμε. Μητρόπουλος. Τάσκας για τρεις από παρόμοιο σημείο το οποίο στόχησε προηγουμένως. Από τις 45 περίπου μοίρες. Καλπάς. Γεωργιάδης θα πάρει σε δεύτερο χρόνο. Καθώς το Καλπάς και κλειστεί. Πάει μέχρι η μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Πάμε. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Τάσκα. Είναι το πρώτο ομαδικό των Τζάκαλς για την τέταρτη περίοδο. Είναι χαμηλά. Φενόκης. Προσχολήθη. Πάει μέχρι μέσα, φάουλ και πάλι. Για δύο βολές αυτή τη φορά. Ισοφαρίζονται σε ούτε δύο λεπτά τα ομαδικά φάουλ της τέταρτης περίοδου, στα δύο. Και αλλαγή. Έστω στην πρώτη ο Αυτοκολλής. Αν ευτοχίσει και στην δεύτερη, ο Ουράνος θα περάσει εντός. Μεγάλη καμπύλη, έστωχος. Θα περάσει ο Μπλουγουράνος στη θέση του Καραμανόλη. Ξυλώνει κάπως το σχήμα του Τζάκαλς. Χωρίς ο Γλου περνάει εντός για τους Καρτέλ. Γεωργιάδης θα περάσει στον πάγκο. Λάστιχος. Τζαμπσούτ, έστωχος. Απέναντι σε άμυνα. 51-46. Ο Ριζογλου. Σε ένα σουτ για τρεις από το σημείο που έχει πάρει πάρα πολλά. Μπάλα τώρα θα βγει εκτός. Προσπάθησε να τη συγκρατήσει εντός ο Λένας, δεν τα κατάφερε. Πόσα time έχουμε, 3 δεν έχουμε. Τάσκας κατεβάζει μία ακόμη επίθεση. Τριπλασσοίτησε των Λιάτσικος θα γυρίσει, θα στοχίσει αυτή τη φορά. Δαλπάς κατεβάζει ένα ακόμα rebound. Λένας Αποστολίδης, υπάρχει παίκτης κάτω. Ο Δημητρόπουλος, όλα καλά. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Σημαντικό για το παιχνίδι είναι το γεγονός ότι έχουν φτάσει στα 3 ομαδικά φάουλ οι Καρτέλ. Βρίσκονται μείον 5 πόντους. Καθαρίζεται το παρκέ με έναν κάπως ανορθόδοξο τρόπο, αλλά αποτελεσματικό ελπίζουμε. Τώρα έρχεται το σχετικό εργαλείο. Όλα έτοιμα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Λουράνος θα δώσει τον Τάσκα. Φωνάζει για το σύστημα ο Τάσκας. Για τρεις, ο Μητρόπουλος έστωχος.
πάρει το ενδεχόμενο επιθετικό rebound. Αυτό δεν ήρθε ποτέ καθώς ευστόχησε, η διαφορά στο σύν 8. Τελευταία 7 λεπτά στο Μαντλίδη College, Ζαλπάς. Αποστολίδη, Ζαλπάς. Ξανά Αποστολίδη, πάει να κάνει κάτι πολύ δύσκολο. Σκαφίλη στην μπάλα από τον Τενόκη. Ελεύθερο αμυγός σου διάτρης από το Χωρίζογλου. Ωραία πάσα στην κίνηση, αλλά υπάρχουν βήματα από τον Μπλουράνο. Με λάθος πόδι ξεκίνησε. Χωρίζογλου. Στο σύν 8 παραμένουν οι Jackals. Χωρίζογλου. Καλό passing game. Καμπύλη σου για 3, εύστοχο για 2, λέει ο διευθυντής. Εύστοχος να αντελές ο Λένας. 6 λεπτά απομένουν, 6 πόντι απομένουν για τους καρτέλ. Τάσκας, πάει μέχρι μέσα ταχύτατα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, πέρασε 2 αντιπάλους. Πήγε στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του, το πιο χαμηλό κέντρο βάρους του. Ζαλπάς. Μέχρι μέσα την μπάλα κόβεται από τον Βούλγαρη. Και τώρα Τάσκας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι εκ νέου. 4 σερί δική του πόντι. Στέλνει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο στο 5-30. Για το τέλος. Σιγά σιγά φαίνεται να γίνονται όλο ένα και πιο disoriented οι παίκτες των καρτέλ, οι οποίοι έχουν, θυμίζουμε, και 3 ομαδικά φάουλ. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν σε 4,5 λεπτά και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι οι Jackals με τον τρόπο που παίζουν εκμεύουν φάουλ, πάνε πολύ δυνατά στις φάσεις, κυρίως στο 4ο δεκάλεπτο, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο να κάνουν counter αυτή την επιθετικότητα, αυτή την αγριάδα που έχουν βγάλει οι Jackals οι καρτέλ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία φυσιολογικώς ερχόντων των πραγμάτων 5-30, γιατί το ενδεχόμενο παράτασης δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει με 100% σιγουριά. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε λοιπόν. Κάτω, Δημητρόπουλος. Τάσκας θα κάνει φάουλ. Όχι, διορθώνω. Στον Τάσκα έγινε φάουλ. Επιθετικό φάουλ. 4 τα ομαδικά για τους καρτέλ. Δεν έχουν ακόμα φάουλ να δώσουμε. Στα 14 δευτερόλεπτα σταματάει την τρίπλα ο Τάσκας, ο Δημητρόπουλος. Για 3 άστοχος. Έχει πέσει λίγο το τέμπο ενδεχομένως προσωρινά. Καλπάς. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Jackals. Ανοιχτό είναι επίσης το ενδεχόμενο να μπούμε σε μια ρουλέτα βολών. Αρκετά νωρίς, Ζαλπάς σε φτωχή, ρίχνει τη διαφορά στους 7 πόντους από την κορυφή. Κυνηγάνε περισσότερο το τρίποντο οι καρτέλ, έχουν 8 στα 26, έναντι 4 στα 18. 14-10 τα λάθη, 6-6 τα κλεψίματα, 15-14 οι ασίστ. Βούλγαρης πέφτει κάτω, αλλά κατάλαβε να βγάλει την πάσα. Θα κοπεί μέσα στη ρακέτα ο Δημητρόπουλος. Για 3 άστοχος ο Λαλπάς από σημείο που ευστόχησε προηγουμένως. Λένας. Βρέθηκε ελεύθερος, κοίταξε το καλάθι, δεν το πήρε. Θα Ιωαννίδης. Θα πάρει ένα screen στα 5 δευτερόλεπτα. Μπάλα.
Τενόκης και έτσι μένει μπάλα στα χέρια των Καρτέλ. Καλογιαννίδης περνάει εκτός. Σιώτας περνάει στη θέση του Βούλγαρη επίσης. Αβαστολίδης περνάει στη θέση Καλογιαννίδη για τους Καρτέλ. Αντίθετα θα χάσει την μπάλα, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του, τα νεύρα είναι αρκετά εμφανή. Αντιωανίδης, Αντιωανίδης. Θα χάσει την μπάλα. Μητρόπουλος. Υπάρχει μάχη και κλέψιμο από τον Αποστολίδη, από τον Δημητρόπουλο. Και τώρα σου για τρεις, εύστοχος, τη διαφορά στους τέσσερις πόντους. Δύο τρίποντα, ένα του Δαλπά και ένα του Λένα, ρίχνει τη διαφορά στους τέσσερις πόντους. Ο Λένας εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προκειμένη φάση την αμυντική ανισορροπία, το κακό αμυντικό transition. Τον Τζάκαλς και τώρα κλέβει και την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, υπάρχει φάουλ. Το τελευταίο που είχαμε να δώσουμε είναι ψηλά. Δημητρόπουλος κουρεώθηκε. Θα εκτελέσει βολές μετά το time out που προαναγγέλθηκε από τον Καραμανόλη για τους Τζάκαλς. Ο Λένας Καραμάν. Έχουμε 2:48. Οι Καρτέλ έχουν επιστρέψει μερικώς για μία ακόμα φορά. Είδαμε τη διαφορά να πηγαίνει στο 5:30 στους 10 πόντους, στην υψηλότερη τιμή της μέχρι στιγμής, και κατάφερα να βρουν το σθένος τόσο να πετύχουν δύο τρίποντα τεχνικά σωστά, όσο και να κρατήσουν τους αντιπάλους τους στους 58 πόντους μέχρι να το πετύχουν αυτό. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο Μαντουλίδη College. Οι δύο ομάδες βρίσκονται πιο κοντά από ότι βρίσκονταν κάποιες φάσεις πριν. Έχουμε μπει σιγά σιγά στην τελευταία φάση του αγώνα. Χρονική φάση, με μια πιο γενική έννοια. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Άστοχος στην πρώτη ο Λένας. Έστοχος στη δεύτερη. Παραμένουν αρκετά εύστοχες οι δύο ομάδες στις βολές. 8 στις 13 για Τζάκαλς και 10 στις 17 για Καρτέλ. Δημητρόπουλος τώρα θα είναι ο βασικός point guard της επίθεσης, ο Σιωτάσκας. Σιωτάς. Βουλγουράνος. Ένα step back, jump shoot, έστωχο! Κίνηση που κίνησε Mike James. Ξεφορτώθηκε το προσωπικό του αντίπαλο και στέλνει τη διαφορά σαν άστοχ 5. Αποστολίδης. Ξαναφέρει την μπάλα. Πορευτικό στον αέρα, πολύ όμορφη πάση από τον Χατζιωαννίδη. Η διαφορά εκ νέου στο τρίποντο. Βουλγουράνος, Δημητρόπουλος, στα 15 δευτερόλεπτα. Ανεβαίνει ο Λιάτσικας για να του δώσει το screen, θα το εκμεταλλευτεί ταχύτατα. Σταματάει την τρίπλα, πάει να βγάλει pick and roll. Θα κλέψει ο Αποστολίδης και τρέχει. Υπάρχει σφύριγμα, υπάρχει τεχνική ποινή. Υπάρχει τεχνική ποινή στον Λιάτσικα. Δεν έχω καταλάβει γιατί, ενδεχομένως θα διαμαρτυρήθηκε. Βαλπάς θα εκτελέσει την βολή. Έστοχος, οπωσδήποτε διαφορά. Και κατοχή για τους
Καρτέλ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική αυτή η συγκυρία. Σε μια πάρα πολύ κακή στιγμή δέχτηκαν τεχνική ποινή οι Jackals. Ο Λιάτσικας πιο συγκεκριμένα δεν θα καταφέρει να στείλει το σκορ στο ισόπαλο 60-60. Τάσκας Γουράνας. Ξανά Τάσκας. Μπερδεύεται, δεν θα καταφέρει να κλέψει ο Χατζιωαννίδης την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Αλλά υπάρχει παράβαση από τον guard των Τζάκαλ. Καθαρό μυαλό φωνάζει ο Δαλπάς. Λένας Βουλγαρική σημάζει να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Δαλπάς, είμαστε στο προάβλιο, στο άστοχο σούτο του Χατζιωαννίδη. Τελευταίκαμε στο τελευταίο λεπτό. Στον προθάλαμο πήγα να πω, πιο προάβλιο ρε παιδιά. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, 60-58. Το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού. Μητρόπουλος θα πάρει ένα σκρίν από τον Λιάτσικα. Θα βγάλει την πάσα στον Μπουργουράνο στα 4 δευτερόλεπτα. Δημητρόπουλος βρήκε ανοιχτό διάδρομο, θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound και foul από τον Δαλπά, ο οποίος σηκώνει το χέρι. Μπουργουράνος κέρδισε το foul. Σιώτας θα πραγματοποιηθεί η προαναγγελθήσα αλλαγή. Έστοχος στην πρώτη. Διαφορά στο τρίποντο, αν ευστοχίσει και στη δεύτερη. Υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας για την ομάδα του. Παίρνει το χρόνο του. Άστοχος στην βολή, Δαλπάς που έκανε το φάουλ, παίρνει το rebound και τρέχει. Κάτω. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ από τον Λένα. Επιθετικό. Υπάρχουν βολές για τους Τζάκαλ. Αλλά όλα αυτά θα δούμε αφού σηκωθεί από το παρκέ ο Δημητρόπουλος. Έπεσε πολύ άσχημα κάτω. Να σε ελπίσουμε να είναι καλά. Να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή. Συζητήσεις μεταξύ παιχτών των Τζάκαλς και των Ρεφ. Θα περάσει τελικά εκτός ο Δημητρόπουλος. Σε πολύ άσχημα κάτω. Είχε μεγάλη ταχύτητα επίσης όταν έπεσε κάτω. Καραμανόλης περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Στα γενέθλιά του. Για να δούμε αν θα είναι ο παράγοντας και για τους Τζάκαλς. 61-58 παραμένει. Γιάτσικας. Θα χάσει την μπάλα. Τι roller coaster συναισθημάτων είναι αυτό. Κατοχή είναι για τους Καρτέλ, οι οποίοι παίρνουν time out. Για να δούμε αν η coach έχει σχεδιάσει κάτι συγκεκριμένο. Κερδάει πινακάκι βλέπω. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία με ερωτηματικό 26 δευτερόλεπτα. Μείνετε μαζί μας. Δεν νομίζω κανένας να θέλει να χάσει τη συνέχεια. Στρέφουμε λοιπόν στο Χριστό του Μαντουλίδη College. Οι Jackals κάθισαν κάποια δευτερόλεπτα παραπάνω, ελάχιστα. Φώναξαν και το όνομα της ομάδας τους. Για να δούμε τι έχουν σχεδιάσει οι Καρτέλ και αν θα βγει το τι έχουν σχεδιάσει. Αποστολίδης επαναφέρει. Αποστολίδης χαμογελάει. Τρεις βολές
χρεωθεί στον Καραμανόλη. Το παιχνίδι όχι απλώς την κόψη του ξηραφιού, το ξηράφι έχει κόψει και έχει ξηρίσει πολύ κόσμο. Υπάρχει αλλαγή, η Βουλγαρής περνάει στη θέση του Καραμανόλη. Ένας καρδιολόγος θα ήταν χρήσιμος το ρυθμό που έχει πάρει το παιχνίδι. Εύστοχος στην πρώτη ο Αποστολίδης. Άστοχος στη δεύτερη. Σε περίπτωση που δεν ευστοχίσει στην τρίτη, δεν έχει ευκαιρία σε αυτή τη φάση να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Αλπάδο, έχει και μπλοκ αυτόν. Θα πάρει την μπάλα στους για τρεις, Γεωργιάδης θα στοχίσει. Ξανά επιθετικό rebound, δεν θα καταφέρει ο Ντενόκης. Προηγουμένως εντυπωσιακό μπλοκ από τον Γιάτσικο. Δευτερόλεπτα ο Μπουργουράνος έχει κερδίσει φάουλ για δύο βολές. Διαφορά στο συν 2. Έστω στην πρώτη, μαξιλαράκι ασφαλείας για δίποντο. Ξυλαράκι ασφαλείας 4 πόντων για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχει time out από τους καρτέλ. Βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Είναι στο μείον 4 για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν μπορούν να κάνουν κάτι. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή. Περνάνε και οι δύο ομάδες στο παρκή για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα της κανονικής περίοδου. Πολύ μπασκετικό παιχνίδι ρε παιδί μου, πολύ, με τις τεχνικές, με τα συχνά time out, με τα foul, με την ρώσικη ρουλέτα των foul, με την ψυχολογία, αυτό το παιχνίδι μυρίζει μπάσκετ. Δαλπάς θα επαναφέρει, βγαίνει από τα σκηνή αποστολή της, θέλει να πάρει την μπάλα, θα την πάρει τώρα, βρέθηκε ελεύθερος, σου για 3, έστοχος, 63-62, είναι ζωντανή η καρτέλ. Τώρα πρέπει να κάνουν φάουλ, θα γίνει στον Μπουργουράνο στα 6 δευτερόλεπτα. Πήγαν δύο παίκτες πάνω του στον Αποστολίδη, χρεώθηκε το φάουλ. Τεράστιο τρίποντο. Κάποιες από τις μαχίες. Όχι, ήταν μέσα. Μέσα. Το νούμερο 69, τάφ, από εδώ πέρα, coach, τάφ. Από εκεί, μπορούμε να δώσουμε μια τεχνική ποινή για την coach τον καρτέλ και για τον Τάσκα. Δεύτερο ζευγάρι τεχνικών ποινών που δίνεται. Στην κόψη
Σιραφιού. Μουργουράνος στοχή, εκτελεί μάλλον. Προτρέχω λίγο. Άστοχο στην πρώτη. 63-62 παραμένει. Τι μάτς. Δέρμπι μέχρι τελικής πτώσεως, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μουργουράνος. Άστοχος και στη δεύτερη. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντ από τον Βούλγαρη. Και φάουλ από τον Χατζιωαννίδη. Τα τρία δευτερόλεπτα. Έχουν time out οι καρτέλες. Δεν υπάρχει time out για τους καρτέλ. Οπότε και αν ευστοχίσει ο Βουλγαρίς δεν θα μπορούν να σταματήσουν περαιτέρω το παιχνίδι. Τρόπο που προβλέπεται τέλος πάντων. Γιατί υπήρχαν κάποια στάθμητοι παράγοντες με τους οποίους σταμάτησε το παιχνίδι. 64-62. Έστοχος και στην δεύτερη. Τρία δευτερόλεπτα. Χατζιωαννίδης. Μετράει αν μπει. Δεν θα μπει από το κέντρο. Το σκορ θα παραμείνει στο 65-62. Οι Jackals δραπετεύουν από το κλειστό του Μαντουλίδη College. Κατάφεραν να επικρατήσουν απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ μαχητική, η οποία κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις δικές της δυνάμεις. Νομίζω σε ένα τέτοιο παιχνίδι τα έχουμε πει όλα και τα λόγια περιτεύουν. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο από όλο το staff, από όλους τους παίκτες, από την διοργανώτρια αρχή, από τους διαιτητές, από τους coaches. Ευχές για εγώ μου, στη συνέχεια να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.